Σας καλωσορίζω στην παρέα μας και ελάτε να μοιραστούμε θαυμάσια, μοναδική, αληθινή εικόνα, γεγονός η οποία μας βοηθάει πραγματικά να δούμε πράγματα που δεν μπορούμε διαφορετικά να τα μάθουμε. Ας μεταφερθούμε με τη βοήθεια του Πάτερ Χαρίτων εκεί στο Κονγκό, μιας και ο ίδιος έζησε αυτό το υπέροχο γεγονός και θέλει να μας το κεράσει, να μας το χαρίσει για να μας βοηθήσει στα καλύτερα. Και ο καθένας με τη δική του σκέψη. Είναι αληθινό γεγονός και είναι πολύ πολύ δυνατή, πολύ δυνατή ιστορία. Περίπου 6 το απόγευμα εκεί στο Κονγκό είχε κιόλας νυχτώσει. Μια νεαρή κυρία χτυπάει πολύ δυνατά και επίμονα την πόρτα από το σπίτι του παπά. Ανοίγει ο ιερέας. Εκείνη λιγομίλητη, αγχωμένη, φοβισμένη, σε ένταση γενικότερα. «Πάτερ», του λέει, «θέλω να μου διαβάσετε μια ευχή». Ο ιερέας γι' αυτό ήταν εκεί, πάντα έτοιμος να αντιμετωπίσει τον ανθρώπινο πόνο και να βοηθήσει απλόχερα, γιατί αυτό διδαξεί και ο Χριστός μας μέσα από την Ορθοδοξία μας. Μπήκαν στην εκκλησία. Ο ιερέας διάβασε την ευχή που εκείνος ήξερε και η κοπέλα, χωρίς πολλά λόγια, ούτε καν μοιράστηκε, ούτε τι ήθελε, ούτε πώς τη λέγανε, ούτε πού τη ήρθε, έφυγε κιόλας σχεδόν αμίλητη. Ο ιερέας δεν απόρρισε, ξέρει από αυτά. Γνωρίζει από τον ανθρώπινο πόνο και πάντα είναι έτοιμος να βοηθά στα καλύτερα. Πέραν 3 μέρες και να σου η κοπέλα. Χτυπάει και πάλι την πόρτα. Η ίδια ώρα, 6 το απόγευμα. Νύχτα στο Κονγκό. «Πάτερ, θα μου διαβάσετε μια ευχή». «Βεβαίως». Βγήκαν πέρα στην εκκλησία και ο πάτερ έκανε πάλι αυτό που ήξερε, την ευχή, την προσευχή στο πρόσωπο της κοπέλας. Τελείωσε η ευχή, η προσευχή. Η κοπέλα ρωτάει τον πάτερ. «Πάτερ, με φοβάστε?» «Όχι, καλό παιδί, γιατί να σε φοβάμαι?» Πιο γλυκιά φαινόταν, πιο ήσυχη. Πάλι έφυγε όμως χωρίς τα πολλά, χωρίς τα περαιτέρω. Πέρασαν ακόμη 3 μέρες και να σου και πάλι την ίδια ώρα εμφανίζεται. Χτυπά την πόρτα δυνατά και επίμονα. Είναι σε ίσως καλύτερη κατάσταση. Μπαίνουν μέσα στην εκκλησία και ο πάτερ διαβάζει την ευχή και προσεύχεται την κοπέλα, όπως εκείνος νόμιζε και ήξερε καλύτερα. Τελειώντας όμως, ήταν ήδη νύχτα, ο πάτερ γυρίζει και λέει στην κοπέλα: «Σε παρακαλώ», της λέει, «είναι ώρα περασμένη. Δεν μπορείς να έρχεσαι λίγο πιο νωρίς?» Η κοπέλα άφησε ένα κενό και άρχισε να κλαίει ασταμάτητα. «Πάτερ», του λέει, «η δουλειά μου είναι ιερόδουλος, παρένθεση, πόρνη, και δεν μπορώ να κυκλοφορώ εύκολα τη μέρα. Με γνωρίζουν. Όμως είχα μια τάση, κάτι με τράβηξε να έρθω, και από εκείνη την πρώτη φορά που ήρθα κιόλας αισθάνθηκα καλύτερα και δεν πήγα στη δουλειά, δεν δούλεψα. Έτσι ήθελα, κάτι μου οδηγούσε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, γι' αυτό και το έκανα». Χαιρέτησε και πήγε. Χάθηκε τελείως. Δεν εμφανίστηκε πλέον η κοπέλα άλλο. Ο πάτερ ρωτούσε το φύλακα: «Βλέπεις την κοπέλα κάπου στην πόλη, κάπου στον δρόμο κλπ, κάπως την περιέγραψε?» «Πάτερ», απαντά εκείνος, «δεν την ξανάδα πουθενά. Και την κατάπιε γη και χάθηκε». Πάνω στους 6 μήνες, ένα απόγευμα, βλέπει ο πάτερ να έρχεται πάλι η διακοπέλα, αλλά σαν να σέρνεται, και μια φίλη της από δίπλα τη βοηθούσε. Έτρεξε ο ιερέας, άνοιξε την εκκλησία, τη βάλαν κάπου να καθίσει. Η φίλη της λέει στον πάτερ: «Πάτερ, δεν είναι καλά. Μου είπε να τη φέρω γρήγορα στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Να μην αργήσω. Σήμερα κιόλας να έρθουμε», μου το επέμενε. «Εκεί που χτυπούν οι καμπάνες δυνατά και είναι μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και εγώ το έκανα. Σήμερα, δεν ήθελα άλλη μέρα. Επέμενε για σήμερα. Και εγώ στην έφερα». Ο πάτερ την κοίταξε. «Την ευχή σας, πάτερ». Ήταν χαμογελαστή, ήταν ήσυχη. Ο πάτερ Χαρίτων πήρε το θάρρος και της λέει: «Μήπως θα ήθελες να βαπτιστείς Ορθόδοξη?» Φωτίστηκε από τους κοπέλας, πάρα πολύ της άρεσε. «Ναι, θα το ήθελα πολύ, θα με βοηθήσει ο Χριστός».
Αλλά δεν ήρθε ο ιερέας, ένας ακόμη άνθρωπος μέσα στην αγκαλιά της απόλυτης αλήθειας, της Ορθοδοξίας. Ξεκίνησε, εκείνος γνωρίζει τα καλύτερα, με την κατήχηση, με τους λόγους, με τις ευχές, το βάπτισμα, το χιτώνα και επιτέλους, από όλα αυτά ύστερα μετά, το όνομα Γεωργία και το μεγάλο. Η φωτιά, η πυρηνική, η ασύλληπτη ενέργεια προς τον άνθρωπο, το απίστευτο δώρο που υπάρχει σήμερα στα χέρια μας, η Θεία Κοινωνία. Κοινώνησε η Γεωργία μας και πήρε μέσα της τον ίδιο τον Χριστό. Αυτό που σήμερα, αδέλφια μου, πολεμάνε να εξαφανίσουν. Δεν τους ενοχλεί καμιά εκκλησία, κανένας παπάς, καμιά οικονομία. Τους καίει τρομακτικά η Θεία Κοινωνία και την πολεμάνε από όλες τις μπάντες. Αλλά για κακή του τύχη, για καλή μας και μεγάλη ευλογία, επειδή η Θεία Κοινωνία είναι ο ίδιος ο Χριστός, απλά δεν θα εξαφανιστεί. Όπως υπήρχε, θα υπάρχει πάντα μέχρι τη συντελεία, όταν ο Χριστός πει και ορίσει τα γεγονότα που μόνο εκείνος ξέρει μέσα στην Ορθοδοξία μας. Έτσι η κοπέλα μας, πλέον ονομάστηκε Γεωργία, κοινώνησε και ήταν πολύ χαρούμενη, φωτεινό πρόσωπο. Και ξεκίνησε. Πάντα σε ευχαριστώ πολύ που με δέχτηκες. Είμαι πολύ χαρούμενη. Και στο Χριστό μας τον ευχαριστώ που τώρα πλέον είμαι κι εγώ Ορθόδοξη. Οι γιατροί μου κουράστηκαν με την αρρώστια μου. Μην πάω να πάω σπίτι, δεν μπορούσαν κάτι άλλο να κάνω. Και ζητάω συγγνώμη για όλα που έκανα στη ζωή μου. Και σε παρακαλώ, αυτόν τον χιτώνα που εδώ τώρα με έντυσες Ορθόδοξη, να το πάρω μαζί μου. Όταν θα κοιμηθώ, παρένθεση, πεθάνω, να με ντύσουν με αυτό. Χάρηκε ο ιερέας. Έμεινε σκεπτικός. Μια μαύρη, ποτέ Ορθόδοξη, ποτέ με την Εκκλησία. Και επέμενε να μπει στην Ορθοδοξία. Μίλησε για την ευχή σου, Πάτερ. Έκανε το σταυρό της. Κοινώνησε. Τα είχε όλα έτοιμα. Ποιος της τα είπε, πού τα άμαθε. Δεν μάθαμε απλά ποτέ. Μια μαύρη κοπέλα σε μια μακρινή χώρα με την Ορθοδοξία να παλεύει για τα βασικά. Και εκείνη βγήκε από την πορνεία. Βγήκε από αγκαλιές, κρεβάτια, καναπέδες, πράγματα διάφορα και μύρια και ήρθε μόνη της στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Όχι σε οποιαδήποτε εκκλησία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Έτσι, αφού τέλειωσαν όλα, πήρε το χιτώνα και με τη φίλη της σιγά σιγά απεχώρησαν. Έφυγε η Γεωργία, έφυγε και η φίλη της. Δεν πέρασαν κιόλας ούτε δύο ώρες και ήρθαν και ενημέρωσαν τον Πάτερ Χαρίτων πως η Γεωργία μας κοιμήθηκε. Και εδώ, φίλοι μου, και εδώ, αδέρφια μου, τελειώνει αυτή η αληθινή, μοναδική, ζωντανή ιστορία από το μακρινό Κονγκό. Αλλά αλήθεια για τον Χριστό μας, την αγάπη του, τη δικαιοσύνη του. Ποιο Κονγκό, ποια Αμερική, ποια Ρωσία, ποια Ιαπωνία, ποια Ζηλανδία, τα πάντα είναι μέσα στο χέρι του, μέσα στη χούφτα του. Βλέπετε, αδέρφια μου, όμως, ένας άνθρωπος που εμείς τον έχουμε πεταμένο ως πόρνο, ως άλλο χρώμα, ως άλλο δέρμα, ως άλλη σκέψη, ως. Ο Θεός τον κυνήγησε μυστικά, που δεν φτάνει το μυαλό μας το πώς τα καταφέρνει και τον έφερε να γίνει Ορθόδοξος. Και μόλις έγινε Ορθόδοξη η Γεωργία, την πήρε κιόλας κοντά του. Τι άλλο. Βλέπετε, για μας κάποιος είναι πεταμένος, για κάποιος είναι σκουπίδι, αλλά για αυτόν που δημιούργησε τον άνθρωπο είναι το πολυτιμότερο και το ψάχνει και δημιουργεί και επιτρέπει και ευλογεί και του αρέσει. Και όπως εκείνος κρίνει και μέσα από μια πληγωμένη αγάπη, μέσα από ένα χωρισμό, μέσα από μια χαρά, μέσα από πολλά λεφτά, μέσα από μια αρρώστια, μέσα από ένα θάνατο, έρχεται, σε αρπάχνει από το αυτί και σε έχει για πάντα κοντά του. Βλέπετε, αδέρφια μου, άλλη δικαιοσύνη του Χριστού και άλλη των ανθρώπων. Η Ορθοδοξία μας έχει το μοναδικό τρόπο να δείχνει την ομορφιά και την αλήθεια που θέλουν από όλες τις πάντες να μας την κρύψουν, αλλά επειδή πίσω και μέσα στην Ορθοδοξία ο Χριστός απλά δεν κρύβεται. Σταμπέλος Κλίμης, τα σέφη μου.